Επιποδός βρίσκεται η αστυνομία και κλιμάκια της περιφέρειας Κρήτης, αλλά και της Δημοτικής Επιχείρησης, Ίδρυυσης και Αποχέτευσης του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας για τον εντοπισμό των ασυνείδητων που έριξαν κατσίγαρους στα φρεάτια του βιολογικού καθαρισμού, με τις έρευνες μέχρι στιγμής να είναι άκαρπες. Αν αυτά τα λίμματα έχουν πέσει σε κάποιο φρεάτιο από κάποιο βιτίο, δεν μπορούμε να το δούμε πλέον. Αν αυτός που ρίχνει τα λίμματα δεν βιαστεί επ' αυτοφόρο, δεν μπορούμε να βρούμε μετά από πού έχουν πέσει αυτά. Είμαστε ακόμα στο μηδέν. Αυτό που επήγει για μας είναι η αποκατάσταση λειτουργίας του βιολογικού. Αν θέλουν η κατάσταση μεμβράνες, από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα χρειαστούν, θα έχουν ένα κόστος περίπου 200.000. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο να έχουμε αυτό το πρόβλημα. Ελιές, αμπέλια, κυπευτικά, ζώα. Ζώα ποτίζουν από αυτά. Τη δεκαετία του 70 θυμάμαστε αυτό το χάλι. Αυτό το μαύρο το καλοκαίρι δεν έτρεξε. Τρέχει το χειμώνα που είναι τα ελαιοργία. Γίνεται μια συστηματική έρευνα. Το πρώτο που ξέρω ότι θα κάνει ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, ο βιολογικός δηλαδή ΔΕΙΑΜ, θα υποβάλει μήνυση κατά γνώστων, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Να κάνω όμως μια έκκληση. Να σεβαστούμε όλοι το διπλανό μας και το περιβάλλον. Είναι κρίμα να ρίχνουμε στους αγωγούς του βιολογικού λίμματα που δεν είναι επεξεργάσιμα. Από τους κατσίγαρους φράκαρε η λειτουργία του βιολογικού, με τους αρμόδιους να φτάνουν στο σημείο να κολλούν αρκετά φρεάτια προκειμένου να μην επαναληφθούν αντίστοιχες εικόνες ρύπανσης του περιβάλλοντος από τοξικά απόβλητα. Και να αναγκάζεται ο διαχειριστής του βιολογικού στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, θα το πω γιατί είναι κρίμα που γίνεται, να κολλάνε τα φρεάτια για να μην τα ανοίγουν να ρίχνουν μέσα λίμματα. Κρίμα. Εδώ στην περιοχή υπάρχουν 1.000 φρεάτια, δεν μπορείς να ξέρεις πού μπορεί να διάσει κάποιος. Γιατί δεν πάει πάντα στο ίδιο φρεάτιο. Αυτά που είναι πιο επικίνδυνα, θα έλεγα, τα κολλάμε για να μην μπορεί να ανοίξει, ας πούμε, να αδειάσει. Αύριο, αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, προκειμένου να ενταθούν οι έλεγχοι σε όλο το νομό. Έχω κλείσει ήδη ραντεβού, αύριο το πρωί θα είμαι στο γραφείο του για να συντονίσουμε τον τρόπο παρακολούθηση της περιοχής και όχι μόνο της συγκεκριμένης, γιατί δεν είναι μόνο εκεί, γιατί θα φοβόμαστε ότι θα έχουμε τα ίδια ή και χειρότερα προβλήματα σε όλο τον νομό. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε και ένας αγωγός που οδηγεί σε συγκεκριμένο λεουργείο, ωστόσο οι υποψίες δεν επιβεβαιώθηκαν. Διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το συγκεκριμένο λεουργείο είναι συνδεμένο στην αποχέτευση όπως είχαμε. Η περιβαλλοντική βόμβα εξακολουθεί να απειλεί την περιοχή, ενώ την ίδια ώρα οι αρμόδιοι έδωσαν εντολή να αδειάσει ο βιολογικός, ώστε τα λίμματα που να είναι μεμειγμένα με κατσίγαρο να οδηγηθούν σε ασφαλή χώρο. Θα μας παραχωρήσει ο ελεουργός δύο δεξαμενές ανοξείδωτες των 2.000 τόνων. Θα μεταφέρουμε εκεί τα λίμματα, γιατί δεν είναι μόνο κατσίγαρος, είναι ανακατεμένο με λίμμα.